έχω δίπλα μου τον Παύλο Ψυχουντάκη, αθλητή του Κέρκισά μου. Παύλο, νίκη σήμερα για την ομάδα. Πώς είδες το παιχνίδι απέναντι στον Άρη, ο οποίος πήρε και ένα σετ. Ναι, πιστεύω ότι δείξαμε κάποια πολύ καλά σημάδια. Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να είναι μια καθαρή νίκη. Δηλαδή, κάναμε σε κάποια σημεία αρκετά λάθη. Αλλά το καλό που κρατάω είναι ότι βελτιωνόμαστε και έπειτα από δύο δύσκολα παιχνίδια που είχαμε, ότι δείξαμε μια καλή εικόνα. Πήραμε και τους 3 βαθμούς που ήταν αρκετά σημαντικοί για μας και για θέμα ψυχολογίας, πέρα από το θέμα των βαθμών προφανώς. Αυτά. Είδαμε ότι ο Άρης πήρε από το τρίτο σετ και μετά άρχισε και έπαιρνε προβάδισμα. Βρεθήκατε πίσω στο σκορ, πήρε και ένα σετ. Από αυτό το. Η ομάδα τι μπορεί να. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι. Πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στο ότι ξεκινήσαν να πέφτουν οι ρυθμοί μας μετά από το δεύτερο σετ και πρέπει η ομάδα να μάθει σε κάποια τέτοια μάτς να είναι πιο δυναμική, να κρατάει τη δυναμικότητά της ουσιαστικά και να μην παρασένεται σε έναν πιο υποδέστερο ρυθμό, έτσι, να μην πέφτουν οι ρυθμοί της ομάδας. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ναι. Κερδίσαμε την κακή μας τύχη, να το πω λίγο λαϊκά, γιατί δυστυχώς είμαστε 2 εβδομάδες σε ειδικές καταστάσεις προπόνησης και αγώνα. Οι δύο παίχτες μας προπονηθήκαν μόλις την Πέμπτη και ταξιδέψαν την Παρασκευή. Έχουμε 2 τραυματίες, έχουμε άλλον άρρωστο, προπονήσεις βγαίνουν δύσκολα, οπότε ήταν ένα στοίχημα για μας να καταφέρουμε να αντέξουμε σε ένα σχετικά καλό επίπεδο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ήταν λίγο αναμενόμενο να κάνουμε μια κοιλιά και απλά δεν ξέραμε αν θα την πληρώσουμε αυτή την κοιλιά ή αν θα την περάσουμε ανώδυνα. Δεν την περάσαμε ευτυχώς πολύ επώδυνα, χάσαμε μόνο ένα σετ. Καταφέραμε στο 4ο σετ να εφαρμόσουμε λίγο καλύτερα την τακτική μας και ευτυχώς πήραμε το τρίποντο σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για μας. Ο επόμενος αγώνας είναι εκτός έδρας με την ομάδα του Αιγιαλέων, μια ομάδα η οποία είδαμε όσο έχουμε δει μέχρι τώρα στις αγωνιστικές ότι έχει κερδίσει, έχει καταφέρει να κοντράρει τον αντίπαλο. Πώς εσείς... Ο Αιγιαλέων έχει παιδιά πολύ έμπειρα που έχουν παίξει σε μεγάλες κατηγορίες. Είχε ένα πρόγραμμα που τον ευνόησε και κατάφερα να το εκμεταλλευτεί για να πάρει νίκες και να βρει ένα καλό αγωνιστικό ρυθμό. Εμείς ελπίζουμε αυτή τη βδομάδα να μαζευτούμε λίγο περισσότερο για να καταφέρουμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι και να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή, γιατί δυστυχώς μας τύχανε πολλά μαζεμένα. Στόχος μας είναι κάθε φορά είναι η νίκη. Κοιτάμε τον αγώνα με τον Αιγιαλέων και θα ετοιμαστούμε μετά τον αγώνα του Αιγιαλέων για το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Θέλω για άλλη μια φορά να σταθώ στην παρουσία των φιλάθλων μας. Πραγματικά είναι συγκινητικοί, τους αγαπούμε και μας δίνουν κάθε φορά δύναμη και παίζουμε πολύ πιο καλά με την παρουσία τους.